και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. Και αυτό το ζήτημα δεν είναι άλλο από τον πονοκέφαλο. Δεν καθυστερώ, μπαίνω αμέσως στο προκείμενο. Εντοπίστε το σημείο όπου εκδηλώνεται κάθε φορά ο πονοκέφαλος και αντιμετωπίστε τον ανάλογα. Γιατί όλοι οι πονοκέφαλοι δεν είναι ίδιοι. Έτσι δεν είναι ίδια ούτε και η αντιμετώπιση τους. Μήπως αναρωτιέστε, αυτή τη φορά που έχετε πονοκέφαλο, πονάτε γύρω από τα μάτια, ενώ την προηγούμενη φορά ο πόνος εντοπιζόταν στους κροτάφους? Μην ανησυχείτε, δεν παραλογίζεστε. Πράγματι, ο πονοκέφαλος δεν εντοπίζεται πάντοτε στο ίδιο σημείο του κεφαλιού, ούτε και με την ίδια ένταση. Ο πονοκέφαλος της σιγμωρίτιδας, για παράδειγμα, συνήθως χτυπάει στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, ενώ ο λεγόμενος πονοκέφαλος τάσεως συχνά επεκτείνεται σε ολόκληρο το κεφάλι. Γνωρίζοντας το σημείο στο οποίο εκδηλώνεται ο πόνος, είναι πιο εύκολο να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και με την κατάλληλη θεραπεία. 1. Όταν ο πόνος εντοπίζεται στη βάση του κεφαλιού. Οι πονοκέφαλοι που οφείλονται στον αυχένα ξεκινούν συνήθως από την ηνιακή περιοχή, δηλαδή από τη βάση του κεφαλιού, και επεκτείνονται μέχρι και την κορυφή του κρανίου και προς τα αυτιά. Ο πόνος μπορεί ακόμη μερικές φορές να προχωρήσει προς τον ώμο και αυτό είναι ένδειξη πως η κατάσταση είναι πιο σοβαρή. Ο πονοκέφαλος που οφείλεται σε προβλήματα του αυχένα λέγεται αυχενογενής κεφαλαλγία και οφείλεται πολλές φορές σε κακώσεις του αυχένα ή της σπονδυλικής στήλης, αλλά και στο έντονο στρες. Τι μπορείτε να κάνετε? Σε αυτής της μορφής τους πονοκεφάλους μπορεί να βοηθήσουν λίγες ασκήσεις γιόγκα, η ολιγοφαγία και απομάκρυνση από μέρη όπου χρειάζεται να καταβάλλετε πιεστική, πνευματική ή σωματική προσπάθεια. Αποφύγετε όσο μπορείτε το στρες, γιατί επιδεινώνει την κατάσταση. Αν υποφέρετε από αυχενικό σύνδρομο, αποφύγετε τα σπορ που απαιτούν μυϊκή ένταση, όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Για να προλάβετε τον πόνο, είναι σημαντικό να προσέχετε τον τρόπο που κάθεστε. Φροντίστε να κάθεστε έτσι ώστε η πλάτη και ο αυχένας να υποστηρίζονται από την καρέκλα. 2. Όταν ο πόνος εκδηλώνεται πάνω από τα μάτια. Αν ο πόνος ξεκινάει από την περιοχή που βρίσκεται πάνω από τα μάτια και εν συνεχεία επεκτείνεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ίσως πρόκειται για ημικρανία. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, η ημικρανία μπορεί ορισμένες φορές να επεκτείνεται και σε όλο το κρανίο, τουλάχιστον στο 1/3 των περιπτώσεων. Στην περίπτωση της ημικρανίας, ο πόνος είναι πολύ πιο έντονος σε σχέση με τον απλό πονοκέφαλο. Συχνά συνοδεύεται από ναυτία και αιμετούς και πολλές φορές εμφανίζει κάποια προειδοποιητικά σημάδια. Μπορεί, για παράδειγμα, λίγο πριν εκδηλωθεί να βλέπετε αστράκια ή λάμψεις. Πρόκειται για τη λεγόμενη άβρα. Η ημικρανία προκαλείται από τη διαστολή των αιμοφόρων αγκείων του εγκεφάλου. Τι μπορείτε να κάνετε? Αν υποφέρετε από ημικρανίες, πρέπει να αποφασίσετε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την εξάλειψή τους. Αρχίστε συστηματικά sessions με κάποια ενεργειακή θεραπεία. Κάντε βελονισμό και οπωσδήποτε αποτοξινώστε το σώμα σας. Οι ημικρανίες οφείλονται κατά βάση σε ψυχολογικό χρόνιο στρες και θα πρέπει να αναγνωρίσετε την αιτία που τις προκαλούν. Επίσης, πολύ συχνά έχουν ορμονική βάση και σχετίζονται με τα γεννητικά όργανα των γυναικών και τους κύκλους της περίοδου. Ακόμη και έτσι, οι ορμόνες έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό και τα τραύματά του. Γι' αυτό το λόγο είναι χρήσιμο ακόμη και να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία. Αποφύγετε το θόρυβο και τις έντονες μυρωδιές
καθώς συχνά επιδεινώνουν τις ημικρανίες. Τη στιγμή της κρίσης καθίστε σε ένα ήσυχο και σκοτεινό χώρο. Βολευτείτε σε μία αναπαυτική πολυθρόνα και ξαναλέω, αποφασίστε να κάνετε πραγματικά κάτι ουσιαστικό για τη θεραπεία σας. Προσπαθήστε να μην φάτε κάτι επί της ουσίας. Κάποιος φυσικός χυμός ή μια πολύ ελαφριά σούπα είναι εντάξει για εσάς. Οι εμετοί προέρχονται από τον πόνο και είναι μάλλον ευεργετικοί θα λέγαμε, καθώς κάτι εκτονώνεται. 3. Όταν πονάτε στο μπροστινό μέρος του προσώπου. Αν νιώθετε πίεση ή πόνο στο μπροστινό τμήμα του κεφαλιού, γύρω από το μέτωπο, ίσως αυτό να οφείλεται σε αιγμορίτιδα. Ο πόνος συνήθως συνοδεύεται από ρινική καταρροή ή ρινική συμφόρηση και επιδεινώνεται με την κίνηση. Ο πονοκέφαλος της αιγμορίτιδας υποχωρεί μόλις καθαρίσουν τα αιγμόρια. Θα διακρίνετε τον πονοκέφαλο που οφείλεται στην αιγμορίτιδα αν, σκύβοντας το κεφάλι σας, αισθάνεστε βάρος που μετακινείται στο μπροστινό μέρος του κρανίου. Τι μπορείτε να κάνετε? Για να περάσει ο πονοκέφαλος, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να αποσυμφορήσετε την περιοχή με τις γνωστές και καθόλου ευχάριστες πλύσεις με αλατόνερο. Το αλατόνερο καταπολεμά τα μικρόβια που μπορεί να υπάρχουν εκεί και βοηθά στην ανακούφισή σας από τις ενοχλήσεις της αιγμορίτιδας. Το να προσθέσετε ομόσκορδο στη διατροφή σας θα ήταν πολύ χρήσιμο, καθώς η αλυσίνη που περιέχει παίζει το ρόλο του αντιβιωτικού. 4. Όταν η κεφαλαλγία επεκτείνεται σε ολόκληρο το κεφάλι. Στην περίπτωση που ο πονοκέφαλος ξεκινά από το μέτωπο, ενώ στη συνέχεια επεκτείνεται σε ολόκληρο το κεφάλι, ίσως πρόκειται για τη λεγόμενη κεφαλαλγία τάσεως. Παράλληλα, μπορεί να νιώθετε σαν να έχετε μία μέγενη γύρω από το κεφάλι. Ο πονοκέφαλος από τάση ταλαιπωρεί κυρίως τις γυναίκες. Ο πονοκέφαλος είναι συνήθως έντονος, αλλά πιο ήπιος σε σχέση με την ημικρανία και δεν συνοδεύεται από εμετούς και ναυτία. Κύριο χαρακτηριστικό των πονοκεφάλων τάσεως είναι ότι συνοδεύονται από μυϊκή σύσπαση στους ώμους και στο κεφάλι. Παρουσιάζονται συχνότερα σε περιόδους άγχους. Τι μπορείτε να κάνετε? Αποφύγετε το έντονο στρες, καθώς αποτελεί την κύρια αιτία πρόκλησης αυτού του είδους των πονοκεφάλων. Αν υποφέρετε συχνά από πονοκεφάλους τάσεως, τότε είναι η ώρα να πάτε διακοπές σε κάποιο κέντρο ευεξίας εναλλακτικών προσεγγίσεων και να επιστρέψετε με καινούριο σκεπτικό. 5. Όταν το πρόβλημα είναι οφθαλμολογικό. Αν ο πόνος εκδηλώνεται γύρω και πάνω από τα μάτια, ενώ αντανακλάται στο μέτωπο και στους κροτάφους, τότε είναι πιθανό να οφείλεται σε κάποια διαθλαστική ανομαλία στην υπερβολική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε πολύωρο διάβασμα. Τι μπορείτε να κάνετε? Αν έχετε συχνά πονοκέφαλο που εντοπίζεται στην περιοχή των ματιών, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον οφθαλμίατρό σας, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τα μάτια. Τη στιγμή του πονοκεφάλου, πάρτε ένα απλό παυσίπονο για να ανακουφιστείτε από τον πόνο. Μην ξεχνάτε, στην περίπτωση που έχετε κάποια διαθλαστική ανομαλία, να φοράτε τα γυαλιά σας όταν βλέπετε τηλεόραση, όταν διαβάζετε ή εργάζεστε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάντε συχνά διαλύματα, 1-2 λεπτά, κάθε 20 λεπτό με μισή ώρα. Όταν βλέπετε τηλεόραση, πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων μακριά της. Αν σας άρεσε το βίντεο που είδατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή, όσοι ακόμη δεν έχετε εγγραφή στο κανάλι μας, και να μας αφήσετε το σχόλιο σας, γιατί μας είναι πολύτιμο, όπως επίσης μπορείτε να μας γράψετε και με ποια θέματα θα θέλατε να καταπιαστούμε στο μέλλον.